2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Χαθείτε κοπρίτες. Γεια! Τι είναι βρε, πού είστε εσείς? Γεια σας παπαρολογίστα. Σε αυτό το επεισόδιο υπόσχομαι να μην βρίσω, γιατί η Σίλβια μου παραπονέθηκε ότι δεν μπορεί να δει το επεισόδιο μαζί με τα παιδιά της. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο θα είμαι πολύ ευγενικό παιδάκι. Οκ, λοιπόν, πατήστε pause και φέρετε τα παιδιά σας μπροστά από τις οθόνες. Εντάξει, τα φέρατε. Μαλάκα, πού στη μουνή αρχίδι, καριόλι, μπάσταρδε. Ποιο το πρόβλημά σου ακριβώς όταν τα παιδιά σου ακούνε βρισιές? Τι μικροαστισμός είναι γι' αυτός? Ότι τι δηλαδή, τι θα πάθουν αν αρχίσουν να βρίζουν? Θα γίνουν λιγότερο έξυπνα? Θα πέσουν στα ναρκωτικά? Ναι, ξέρω, η λέξη μαλάκας είναι προστάδιο της ηρωίνης. Ξέρετε, όλοι ξεκίνησαν από ένα μαλάκας και κατέληξαν τοξικομανή στην Ομόνοια, έτσι. Δεν χρειάζεται να σταματήσουμε να βρίζουμε. Χρειάζεται να σταματήσουμε να θεωρούμε χυδές κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Ας πάρουμε για παράδειγμα το απόσπασμα από την τελευταία εκπομπή της Σίλβιας. Μάλλον σκέφτηκα να ξεκινήσει η πρώτη εκπομπή αυτή τη σεζόν με ένα θέμα που πέρασε λίγο στα ψηλά το καλοκαίρι. Με την επαναφορά της υγειονομικής διάταξης του Λοβέρδου από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και πείτε μου τώρα, τι ουσιαστικό θα άλλαζε αν η συζήτηση ήταν κάπως έτσι? Βασικά θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα που λίγο πολύ γράψαμε στον μπούτσο μας όλοι, γιατί ήταν καλοκαιράκι και κάναμε διακοπούλες κτλ. Με την επαναφορά της υγειονομικής διάταξης από του μαλάκα του Λοβέρδου, από τον Καριόλι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μη σας πω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο ειλικρινές. Καταλάβατε ρε μουνιά? Και μην ακούσω πάλι ότι το μουνιά είναι σεξιστικό. Καταλάβατε αρχιδάκια? Και στην τελική, αν θέλετε να προσέξετε κάποιον, προσέχτε τον παππού σας. Μην τον αφήνετε μόνο του στα ίντερνετ. Δεν ξέρει τι κάνει, δεν έχει ιδέα που βρίσκεται και δημοσιεύει βίντεο όπως αυτά που δημοσίευσε ο Μπούμπης. Συφάκο μου, καλησπέρα. Είμαι ο Μπούμπης. Να ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ. Θέλεις όταν πας στο πάρκο με τη Χατούνα να έρθω εγώ με τη Σόνια να τα πούμε? Είσαι το πιο ωραίο παιδί του κόσμου. Σ' αγαπούμε και οι δύο. Γεια σου. Ευαγγέλη, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω να μου στείλεις εκείνο με το κινητό που βρίσκεις τον άνθρωπο που θέλεις μέσω του τηλεφώνου που μου είπες, που βγάζει χάρτη και τέτοια, ας πούμε. Σε καληνυχτώ πάλι και τα λέμε αύριο. A, B, C, E, F, G, H, K, L, M, N, P, K, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Δώστε λοιπόν βάση στους ηλικιωμένους. Ό,τι και να κάνεις, το παιδί σου θα πάρει αυτό που θέλει. Όπως το κοριτσάκι του παρακάτω βίντεο. Ήθελα να πάρει ένα παιχνιδάκι μέσα από ένα claw machine. Πώς το μπούτσο λέγεται το claw machine στα ελληνικά? Πώς να το πούμε, ας το πούμε. Εκείνο το μηχάνημα που ρίχνεις μέσα ένα κέρμα για να βγάλεις τις μαλακές που έχει μέσα κάτι παιχνιδάκι και διάφορα άλλα μπλίκα με την τσιμπίδα. Ή μήπως να τα πω μπλικοπιάστρες. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση, ε. Δείτε και αυτό που μπαίνει μέσα και τα παίρνει όλα. Δείτε και ένα ακόμα και μετά πάμε μαζί να προβληματιστούμε. You videotaped this. Give my phone.
give me my phone. Where's my phone? It's in my phone. Μήπως τελικά τα παιδάκια δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί μέσα. Μήπως πρόκειται για εμπόριο παιδιών. Και με ενημερώνουν από το Control έχουμε ένα βίντεο που δείχνει... που δείχνει ότι πρόκειται πράγματι για εμπόριο παιδιών. Ναι, ένα Control, δώσ' το. Πού καταντήσαμε! Παιδάκια μέσα στις μπλιμπλικοπιάστρες! Πού είναι το χαμόγελο του παιδιού! Α, ναι, ναι. Ξέχασα, το χαμόγελο του παιδιού έχει δουλειά τώρα. Καταδικάζει τους γύφτους από όπου και αν προέρχονται. Ήταν φοβερό, έτσι. Μπράβο, παιδιά μου. Και αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση της μικρής Μαρίας και την υπέροχη συνεργασία της Ελλάς με το χαμόγελο του παιδιού. Η Ελλάς λοιπόν πήγε στο σπίτι κάποιο Ρωμά για να κάνει έναν έλεγχο. Εκεί ένας μπάτσος είδε ένα κοριτσάκι λευκό, ξανθό με πράσινα μάτια και λέει: Λίγο, αυτό το κοριτσάκι δεν είναι μαύρο, ρε μαλάκα. Αυτό το κοριτσάκι είναι λευκό, ρε μαλάκα, μαλάκα. Το κλέψα νικολόγητη από κάποιος, ρε μαλάκα. Επέβαλαν λοιπόν και στο κοριτσάκι και στους γονείς εξετάσεις DNA, οι οποίες τελικά απέδειξαν ότι δεν πρόκειται για τους βιολογικούς τους γονείς. Μία ακόμα παράτυπη υιοθεσία? Όχι, όχι. Αφού είναι γύφτη, ρε μαλάκα, παλούρδο, το απήγαλα σου λέω. Είμαι σίγουρο, ρε μαλάκα. Αφού είναι γύφτη, σου λέω, ρε μαλάκα. Το κοριτσάκι οδηγείται σε ξενώνα του χαμόγελου του παιδιού και οι γονείς κρίνονται προφυλακιστέοι κατηγορούμενοι για παγωγή. Και δύο μέρες αργότερα αποδεικνύεται το φιάσκο μπάτσων και δημοσιογράφων. Η βιολογική μητέρα του κοριτσιού τελικά αποδείχθηκε ότι είναι Ρώμα από τη Βουλγαρία. By the way, Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Ρώμα από τη Βουλγαρία λοιπόν και δεν ισχυρίστηκε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαν ισχυριστεί αρχικά οι γονείς της μικρής. Δουλεύαμε στην Ελλάδα μαζί με αυτή τη γυναίκα και ανησυχούσα για τα παιδιά μου, δήλωσε η φερόμενη ως βιολογική μητέρα. Η κόρη μου έφυγε από το σπίτι για να παντρευτεί και τα μικρά έμειναν στο δρόμο χωρίς κανείς να τα προσέχει. Αυτή η γυναίκα μου είπε: Δώσ' τη σε μένα και εγώ θα την προσέχω. Μπορείς να έρθεις να την πάρεις όποτε θες. Στο μεταξύ γέννησα άλλα δύο παιδιά και δεν μπορούσα να επιστρέψω. Δεν πήρα χρήματα. Και παρόλα αυτά, οι γονείς της μικρής παραμένουν προφυλακιστέοι. Γιατί σου λέω ρε μαλάκα, παλούρδο, αποκλείεται ρε μαλάκα να το πήραμε έτσι. Εγώ σου λέω είναι γύφτη ρε μαλάκα, το πούλησα ρε μαλάκα, αφού είναι γύφτη ρε μαλάκα. Και τέλος, η μικρή Μαρία που όλοι αγαπήσαν και προσπάθησαν να προστατεύσουν, θα καταλήξει πιθανότητα σε κάποιο ίδρυμα της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια στην Ελλάς και στο χαμόγελο του παιδιού. Είμαι σίγουρος ότι το κοριτσάκι αυτό νιώθει πάρα πολύ ωραία τώρα που το απομακρύνατε από αυτούς που γνώρισε σαν γονείς. Συγχαρητήρια, είστε όνομα και πράγμα, δώσατε χαμόγελο σε ένα παιδί. Αυτά για σήμερα, καλό σας ψόφο. Αυτά είπα. Φύγε. Φύγε είπα. Κλείς την κάμερα ρε μουνή. Κλείς την κάμερα ρε μουνή. Δράστης είναι ο 30χρονος Αναστάσιος Θεοφύλου. Είναι απόφυτος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι εμπλέκεται με την τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Κέντρα κλειστής φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών. Πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες ζουν στην πατρίδα μας. Τότε από τις 96 οι 11 βρέθηκαν θετικές στον ιό του AIDS. Οι γονείς Ρωμά την επιδεικνύουν ίσως προς άγραν πελατών. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι η οικογένεια Ρωμά συμπεριφερόταν στο παιδί σαν σε αρκούδα που χορεύει και εκμεταλλευόταν το παρουσιαστικό της για να δει. Δεν χρειάζεται. Εκείνο το μηχάνημα που ρίχνεις μέσα ένα κέρμα για να βγάλεις τις μαλακίες εκεί πέρα με τον μπλιμπλί και έτσι μέσα από την τσιμπίδα. Και αναφέρομαι φυσικά στην υπόθεση της μικρής Μαρίας. Και αναφέρομαι φυσικά της... στην... και Είμαι σίγουρος πως το κοριτσάκι αυτό νιώθει πάρα πολύ ωραία τώρα που το απομακρύνεται από τους φυσιολογικούς τους γονείς. Γραφή. Αυτά για σήμερα, καλό σας ψόφο. Αυτά είπα. Φύγε. Φύγε είπα. Κλείς την κάμερα ρε μουνή. Κλείς την κάμερα ρε μουνή. Και τώρα θέλω να...
nothing left to choose, we pay the price. It's you and me, now and forever.